Τη συμπαράστασή του στο Δήμο Μάνδρας Αττικής, ο οποίος επλήγει από πλημμύρες, έδειξε ο Δήμος Νέστου, στέλνοντας 10 κούτες με φάρμακα από το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου. Εμείς αυτό που θέλω να πω είναι ότι την πρώτη ώρα φυσικά συμπάσχουμε με τους ανθρώπους εκεί και αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε σαν Δήμος, για να μην βάλουμε σε περιπέτεια τον κόσμο, είπαμε ότι τα φάρμακα που είχαμε από το κοινωνικό μας φαρμακείο, 10 κούτες, τα αποστήλαμε σαν Δήμος στους ανθρώπους, τους πληρωμεροπαθείς της Μάνδρας. Παράλληλα, έγινε χθες μια εκδήλωση, την Παρασκευή μάλλον, από τα καπί μας, με μια πολύ ωραία ταινία, και είχαμε πει αντί για εισιτήριο κάποιοι άνθρωποι που θέλαν να φέρναν κάποια τέτοια είδη προκειμένου να τα αποστείλουμε. Οπότε ό,τι θα συγκεντρωθεί θα σταλεί και αυτό στους ανθρώπους αυτούς. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις τοπικές ενότητες του πρώην Δήμου Ορεινού, τις οποίες και επισκέφθηκε ο Δήμαρχος την περασμένη Παρασκευή, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Ορεινού, κύριο Τουμπεκτσή Δημήτρη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, κύριο Βαλσαμίδη Νίκο, και την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κυρία Χατουτζίδου Ελένη. Επειδή στα ορεινά εμείς εκεί συνήθως με το που ξεκινάει το φθινόπωρο ή ο χειμώνας έχουμε τα πρώτα προβλήματα, μέχρι στιγμής είμαστε καλά βέβαια, παρόλα αυτά η προετοιμασία δεν κάνει, ξέρετε ότι κάνει πολύ καλό και γι' αυτό ήδη έχουμε φροντίσει και για προμήθεια αλατιού και η επισκευή των αυτοκινήτων, δηλαδή δυο αλατιέρες που έχουμε και συνδράμουν σε τέτοιες περιπτώσεις είναι επισκευασμένες και είναι έτοιμες αν χρειαστεί. Και φέτος θα έχουμε και στη διάθεσή μας ένα καινούριο εκχιονιστικό μηχάνημα που πήραμε, ένα 4x4 που θα έχει και αλατιέρα και ένα μαχαίρι μπροστά. Είναι καινούριο, το αγοράσαμε 50.000 σαν Δήμος και θα συμβάλλει και αυτό, γιατί θα έχει μια μεγαλύτερη άνεση να κινηθεί μέσα σε μικρούς δρόμους για να μπορεί να απελευθερώνει έτσι και κάποιους δρόμους συγκεκριμένους για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι, μακάρι να μην συμβεί κάτι, είμαστε σε επιφυλακή με τις τελευταίες πλημμύρες. Παρ' όλα αυτά, όλος ο μηχανισμός του Δήμου είναι σε πλήρη ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οτιδήποτε φαινόμενο.